Να πω το εξής, συγγνώμη για την παρέμβαση. Κύριε Πρόεδρε, έχω το λόγο. Πρώτον, την Παρασκευή που είχαμε συνεδρίαση στην ΤΕΡΤ για το θέμα του Καλλικράτη και τι είχε ειδοποιηθεί ο Δήμος, δεν υπήρχε εκπρόσωπος του Δήμου και σχολιάστηκε δυσμενός. Διότι τοποθετήθηκαν οι Δήμαρχοι κάθε νέα ενότητα που διαμορφώνεται με τον Καλλικράτη και ο Δήμος παρατηρητών ήταν απόν. Και επειδή την Τετάρτη σήμερα ήρθε η πρόσκληση, θα συνεδριάσουμε στην Επιτροπή Θεσμών για τον Καλλικράτη. Εάν έχετε παρατηρήσει και οποιοδήποτε συνάδελφος έχει κάτι να μου το δώσει, γιατί εκεί θα το συζητήσουμε, να το πω επάνω. Και θέλω την απόφαση που έχουμε πάρει σαν Δήμος, θα πάρω και τη στέλνω. Αλλά και αν κάποιος συνάδελφος έχει κάτι στο μυαλό του, το οποίο μπορεί να έχει ξεφύγει, να μην το έχουμε αντιληφθεί, να το πούμε. Εντάξει. Τι απόφαση πήραμε, απόφαση πήραμε, αλλά. Στον πρόεδρο. Δικαιώματα. Αλλά το λόγο θα σου δώσω πρόεδρο. Μια και είπε ο κ. Αγγλικάκος για το χορτάζι του Καλλικράτη, εμείς σαν παρέμβαση πολιτών έχουμε επεξεργαστεί νομίζω ένα σύνολο από σοβαρές θέσεις, οι οποίες πέρα από εμάς, πέρα από τον κόσμο που θα τους δώσουμε για να κάνουμε και μια δημόσια συζήτηση στην επόμενη Κυριακή στο Παρταΐν, θα θέλαμε και προς βοήθεια του Δημοτικού Συμβουλίου να τις δώσουμε για να τις επεξεργαστούμε. Εμείς έχουμε επεξεργαστεί τα πάντα γύρω από το Καλλικράτη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, η οποία καλά κράτη, κύριε Δήμαρχε, με την ανάληψη βλέπω ότι πάμε πάρα πολύ καλά και εδώ την μεταφράζω σε υιοθετές αντιπρόεδρια μου στην πρόταση που είχα πει για την για να μπορέσουμε να πάμε σε δρόμους οι οποίοι πραγματικά είχαν ανάγκη. Βεβαίως υπήρξαν και κάποιες ατέλειες από ό,τι πληροφορούμε έξω από την ΤΕΦΣ και με τα θέματα των νερών. Παρακαλώ, αν είναι δυνατόν, αυτό να το προσέξουμε. Ναι. Θεωρώ ότι μπορούμε και ένα-δύο φορτηγά που είναι ορισμένες λακκούβες, οι οποίες είναι επώδυνες για τα αυτοκίνητα, αν μπορούμε ή με τη ΔΕΙΑΣ, με κάποιο άλλο μέσο, να τις κλείσουμε, κύριε Δήμαρχε, να οριστικοποιηθεί αυτό το πρόβλημα και των οδηγών και όλων αυτών που έχουν το μεγάλο πρόβλημα. Ένα άλλο θέμα, επειδή τώρα, κύριε Δήμαρχε, έρχεται το καλοκαίρι, θα ήθελα να κάνω μια πρόταση. Οι ΚΑΔΙ έχουν πάρα πολύ καιρό να τους πληρώνουν. Παρακαλώ λοιπόν τον Αντιδήμαρχο της Καθαριότητας να του δώσετε αυτή την εντολή, διότι έχουμε ένα εξαιρετικότατο μηχάνημα το οποίο δουλεύει για αυτή τη δουλειά. Και δεύτερον είναι να κληθεί και η λαϊκή αγορά, την οποία εγώ ανά ένα μήνα, δεν θέλω να προβάλλω τον εαυτό μου, την έπλαινα συνέχεια. Λόγω του ότι εκεί υπάρχει μεγάλη δυσοσμία εκ του γεγονότος ότι στον αποθέτουν οι διάφοροι παραγωγοί τα προϊόντα τους, μένουν πολλά κόμματα, είναι ψαράδες, είναι κλπ. Και παρακαλώ να πάει το πιεστικό κάποια στιγμή εκεί, να ρίξει λίγο νερό, να φύγει αυτή η βρώμα που αναποτύπτεται απάνω στη λαϊκή αγορά. Ως προς το θέμα που ο οποίο είχα θέσει τον κύριο Καλομύρη, με τα χαράς έμαθα ότι ο Αμικλιάκος, τα χρήματα τα οποία έλειπαν, έμαθα ότι τα πήραν οι άνθρωποι. Δεν ξέρω, κύριε Καλομύρη, αν έχετε ψάξει για τα... Σας είχα ζητήσει για τους τοπικούς συμβούλους, τις αμοιβές, διότι κάπου άκουσα ότι αμφισβητήσατε ότι υπάρχει κάποια έλλειψη χρημάτων στους τοπικούς συμβούλους. Σας είχα ζητήσει λοιπόν αυτό να το διερευνήσετε, διότι έχω την κατάσταση του κυρίου Δόγα και από ό,τι φαίνεται τέσσερι τοπικοί σύμβουλοι του Δημοτικού Διαμερίσματος Αμικλών τους λείπουν γύρω στα 1.000 με 1.100 ευρώ το περίπου για την τριετία. Σας παρακαλώ λοιπόν σαν υπεύθυνο των οικονομικών να πάτε στο Δημοτικό Διαμέρισμα των Αμικλών να δείτε αυτά τα χρήματα γιατί λείπουν. Γιατί σε κάποια στιγμή υπήρξε κάποια αμφισβήτηση μας από συνάδελφο, είπατε στον κύριο Δήμαρχο, ότι εγώ δεν ενημέρωσα σωστά το σώμα.
Αυτό μου το είπε ο κύριος Μυρνιός. Δεν ήμουν παρόν. Λοιπόν, σας παρακαλώ, εγώ τον κύριο Δήμαρχο βέβαια έχω στείλει άνθρωπο, ο οποίος μίλησε μαζί του για το συγκεκριμένο θέμα, τον έχει ενημερώσει. Παρακαλώ αυτό το έλλειμμα να διευθετηθεί, διότι δεν είναι σωστό. Είναι 3 χρόνια, οι άνθρωποι θα έπρεπε να πάρουν τα έξοδα παραστάσεώς τους. Όπως τα παίρνουμε και εμείς, δικαιούται και αυτοί. Επίσης, θα ήθελα να πω, επειδή υπάρχει μεγάλη βλάστηση των χορταριών, να μπορέσουμε τα χορτοκοπτικά να βγουν, κύριε Δήμαρχε, κάποια στιγμή, γιατί έχουν ήδη σταματήσει. Δεν βλέπω και τον κύριο Κανακάκο σήμερα, θα του τις πέβαλα αυτές τις ερωτήσεις και θα τις υποβάλω σε εσάς. Ναι, είναι και στην περιμετρική που μένει ο κύριος Δημητρόπουλος, κάτω από το Πανεπιστήμιο, έχει πλημμυρίσει ο τόπος. Και είναι και στο ύψος της Αλμάνους, που είναι το ιδιωτικό σχολείο απ' έξω στο πεζοδρόμιο, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ πολύ, γιατί και είναι παιδιά και δεν μπορούν να περάσουν. Και με παίρνει καθηγητές και μου λέει, κύριε Ρίγα, σας παρακαλώ, μεταφέρετε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Θεωρώ ότι θα μπορέσει να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Ναι, μόνο στο ένα τμήμα που απευθύνεται κύριος συνάδελφος, όσον αφορά για το κλείσιμο στις Λακκούβες, είναι πρώτων θυρών. Θα αρχίσουμε να κλείνω. Τώρα, ως προς το κόψιμο των χόρτων, που έχετε μεγάλο δίκιο, και επειδή και εγώ την γυρίζω τη Σπάρτη τακτικότατα, υπάρχει μεγάλη βλάση λόγω των πολλών βροχών, κόβει με το τρακτέρ και με τα χορτοκοπτικά, είναι πολλά άκοπα. Εκεί, όσον αφορά στο σημείο που εντοπίσατε δίπλα στο στάδιο, ειδοποιήθηκε σήμερα ο ιδιοκτήτης και μου είπε ότι σε λίγες ημέρες θα τα κόψει. Και η Δημοτική Αστυνομία είχε πάρει τα τηλέφωνα, γιατί είναι και στην οδό 300 και σε πολλά άλλα μέρη, αλλά και να που έχουμε εντοπίσει που είναι μέσα στην πόλη και είναι επικίνδυνα. Και αριστερά, μετά τη κυρία Σιώτη, εκεί το γραφείο που εκδίδει την εφημερίδα, εκεί υπάρχουν 2 μεγάλα οικόπεδα. Το ένα ανοίξει σε έναν ιδιοκτήτη από το Κυπαρίσι, το άλλο είναι του εξωτερικού, αλλά έχει κάποιον εκπρόσωπο στα Φυσού. Και αυτοί θα ειδοποιηθούν να τα κόψουν. Στην περίπτωση που δεν τα κόβουν, τι κάνουμε? Κάνουμε την αβαρία, τα κόβουμε εμείς, γιατί πρέπει να τα κόψουμε. Ευχαριστώ. Εγώ περισσότερο, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν απευθύνομαι για τα οικόπεδα. Γνωρίζω ότι είναι αρμόδιοι να το κόψουν οι ιδιοκτήτες. Απλώς μιλώ για τους χώρους οι οποίοι ανήκουν στον Δήμο, καταλάβατε. Το ξέρω ότι πρέπει να τους ειδοποιήσουμε και είναι υποχρεωμένοι να τα καθαρίσουν. Αυτό το ξέρω. Κύριος Καράτζελης. Ελάτε, κύριε Καράτζελης. Ένα λεπτό να απαντήσω ο κύριος Αντιδήμαρχος. Κύριε Δόγα, παρακολουθήστε με λίγο. Ρώτησα την αρμοδία υπάλληλο, την κυρία Μπενέκου, και μου είπε ότι τα μέλη των τοπικών συμβουλίων έχουν πληρωθεί μέχρι και το Δεκέμβριο. Ναι, μέχρι και το Δεκέμβριο. Αν κάνω λάθος, κύριε Δόγα, διορθώστε με. Έτσι μου είπε η κυρία Μπενέκου. Άλλο σας είπα, φαίνεται στις καταστάσεις του κυρίου Δόγου ότι πράγματι έχουν πληρωθεί. Ήδη όμως οι σύμβουλοι με τους οποίους ομιλώ, τους 4, τον κύριο Καργάκο, τον κύριε Βέργα, δεν τα έχουν σπράξει, καταλάβατε. Κάποιος εξουδοδοτείται προφανώς, ο οποίος αποδίδει τα χρήματα. Ναι, αυτό. Μισό λεπτό παρακαλώ. Παρακαλώ λοιπόν, ναι, αυτό. Φωνάξτε τον κύριο πρόεδρο του τοπικού διαμερίσματος να δείτε αν έχει αποδώσει στον κύριο Ανδριανό σε αυτούς. Ναι, καταλαβαίνετε τι σας λέω. Ναι, αυτό είναι θέμα δικό τους. Ναι, δεν κοιτάξτε, παρακαλώ, ο κύριος Ζόγας, προφανώς, δηλαδή, όπως δίδει τις καταστάσεις, δεν υπάρχουν υπογραφές.